Γεια σε όλους. Είναι κάποια φαγητά τα οποία είναι, τα λες και λίγο μυθικά. Όπως ας πούμε το παστίτσιο, έτσι δεν είναι? Που τα γουστάρουμε, όλοι τα χαιρόμαστε και τα απολαμβάνουμε full. Γιατί όμως να μην μπορούμε να απολαύσουμε ένα ωραίο παστίτσιο όταν κάνουμε νηστεία ή άμα ας πούμε κάνουμε vegan διατροφή? Έτσι σκέφτηκα κι εγώ και είπα να φτιάξουμε λοιπόν ένα ωραίο νηστίσιμο ή vegan όπως θέλετε παστίτσιο. Και για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε μπεσαμέλ. Γιατί παστίτσιο χωρίς μπεσαμέλ, τώρα παιδιά, καταλαβαίνετε, δεν υφίσταται αυτή η έννοια. Για να κάνουμε όμως νηστίσιμη αλλά και νόστιμη μπεσαμέλ, χρειαζόμαστε ρόφημα αμυγδάλου, αυτό το πολύ εύγευστο υγρό που μας επιτρέπει να φτιάξουμε το φαγητό νηστίσιμο, να είναι νόστιμο και να μην χάσουμε καθόλου από την απόλαυση. Και ειδικά το συγκεκριμένο ρόφημα αμυγδάλου που είναι φτιαγμένο από ελληνικά αμύγδαλα 100%. Εντάξει, εδώ φυσικά δεν έχουμε βούτυρο, αλλά έχουμε το πολύ φίνο και ωραίο μας ελληνικό ελαιόλαδο και αλεύρι. Η διαδικασία, παιδιά, εδώ δεν είναι καθόλου διαφορετική από τη διαδικασία της μπεσαμέλ, την κλασική, για την οποία έχουμε κιόλας βιντεάκι, έτσι, ένα πολύ ωραίο βιντεάκι μπορεί να δείτε όλη τη διαδικασία, αλλά θα την κάνουμε και εδώ, είναι ακριβώς ίδια, οπότε θέλω λίγο να τα δουλέψω, έτσι ώστε να αρχίσω να μαγειρεύω λίγο το αλεύρι και να αφήνει, ας πούμε, αυτή την έντονη γεύση του άμυλου που δεν θέλουμε, οπότε ένα ελαφρύ μαγείρεμα εδώ. Μόλις δείτε ότι αρχίζει και κοχλάζει, θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και ρόφημα αμυγδάλου, ανακατεύοντας, δυναμώνουμε τώρα τη φωτιά και μέχρι να πάρει μπροστά εδώ το σύστημα θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε για να σπάσουμε, αν έχει γίνει κάποιος βόλος, όπως βλέπετε εμένα δεν έχω καθόλου, είναι τελείως καθαρό εδώ. Και αυτό γιατί χαμήλωσα τη φωτιά πριν ρίξω το υγρό, έτσι δεν πρόλαβε να σφίξει και να δέσει, έτσι. Το φέρνουμε σε βρασμό και το αφήνουμε να σιγοβράσει για 10 με 15 λεπτά. Πάμε λοιπόν με ελαιόλαδο, φρέσκο κρεμμύδι, δυνατή φωτιά παιδιά εδώ, για να βάλουμε και πολύ σπανάκι μέσα. Τέλεια, μόλις μαραθεί λίγο το κρεμμύδι, μέσα με τζίντζερ, ψιλοκομμένο, μας δώσει έτσι ωραίο άρωμα και αψάδα, και σκόρδο. Μόλις μυρίσει σπεσιάλε, ξεκινάμε με ψηλή θερμοκρασία, όχι πολλά λάδια, δεν χρειάζεται, εντάξει, και πάμε μέσα με το σπανάκι, θα χρειαστούμε αρκετό, οπότε το βάζουμε σταδιακά έτσι ώστε να πέφτει λίγο ο όγκος του και να έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε την επόμενη δόση. Εντάξει, για να βοηθηθούμε σε αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιούμε και λίγο αλάτι που ούτως ή άλλως το θέλουμε για γεύση, αλλά θα μας βοηθήσει να φύγει και η υγρασία γρηγορότερα. Οπότε τώρα που έπεσα λίγο, μπούμε μέσα με το επόμενο σπανάκι. Λίγο αλάτι ακόμα και συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσουμε με όλο το σπανάκι. Είμαστε λοιπόν κομπλέ εδώ με το σπανάκι, θα χρειαστεί να σουρώσουμε. Ωραία, λοιπόν. Αυτό φεύγει και αυτό μένει. Θα σας δείξω τώρα εδώ την μπεσαμέλ, πόσο κούκλα έχει γίνει. Βλέπουμε εδώ, έχει πήξει όμορφα. Έχουμε μια πολύ ωραία σάλτσα ντομάτας. Σάλτσα ντομάτας μέσα στο σπανάκι, να δώσουμε έτσι ωραία γεύση. Τελευταία κίνηση για την μπεσαμέλ, λίγο αλάτι. Για να γίνει η κρεμμόδη μπουκιά ακόμα πιο κρεμμόδης, θα προσθέσουμε λίγη μπεσαμέλ και στη γέμιση εδώ. Τέλεια. Οπότε βάλαμε λίγη σάλτσα ντομάτας, θα βάζουμε και λίγη μπεσαμέλ. Λοιπόν, θα βάλω λίγο αλατάκι ακόμα. Αν θέλετε πιπέρι, κατά βούληση βάζετε, αν δεν θέλετε δεν βάζετε. Και final touch που λέμε στα ελληνικά, ωραίο, φρέσκο και φρεσκομαδημένο θυμαράκι. Γέμιση λοιπόν έτοιμη και πάμε για τη συναρμολόγηση. Λοιπόν, σάλτσα ντομάτας κάτω, θα μας βοηθήσει να μην έχουμε κολλήματα στο σκεύος από τα ζυμαρικά κλπ. Αλλά θα μας δώσει και ωραία γεύση, διακριτική οξύτητα που τη χρειαζόμαστε σε αυτήν την περίπτωση, συνδυαστικά με το σπανάκι, την μπεσαμέλ και το ζυμαρικό. Οπότε σάλτσα ντομάτας μην τη λυπηθείτε και μετά θα προσπαθήσω να κάνω το μαγικό εδώ, του να χωρέσω όλο αυτό το ζυμαρικό εδώ μέσα, που είναι ωραίο μακαρόνι χοντρό παστιτσίου. Φυσικά μην κολλήσετε σε αυτό, μπορείτε να βάλετε ό,τι ζυμαρικό εσείς γουστάρετε, γιατί ούτως ή άλλως θα γίνει πολύ ωραίο. Οπότε, ζυμαρικά τα έχουμε βράσει με αλατισμένο νερό, πάντα μην το ξεχνάμε. Τους κάνουμε και λίγο πάτημα. Και ξεκινάμε τώρα με τη γέμιση, στρώσιμο από πάνω. Και φυσικά, παιδιά, τώρα καθώς βάζω τη γέμιση,
Να πούμε ότι μπορείτε να την εμπλουτίσετε, έτσι. Θα τέριαζε, ας πούμε, πολύ ωραία και μανιτάρια εδώ πέρα μέσα. Θα τέριαζε, ξέρω εγώ, γλυκοπατάτα, αν θέλετε να βάλετε. Εντάξει. Είναι θέμα, παίρνουμε μια ιδέα και την εξελίσσουμε εμείς όπως μας αρέσει, σύμφωνα με το γούστο μας, τις προτιμήσεις μας, τις ανάγκες μας. Εντάξει, μην το ξεχνάμε, αυτό είναι βασικό. Και ξεκινάμε λοιπόν με αυτή την ωραία μπεσαμέλ που έχουμε φτιάξει, που τη φτιάξαμε φυσικά με το ρόφημα αμυγδάλου, το οποίο πρέπει να ξέρουμε εκτός από τα άλλα που είπαμε προηγουμένως, ότι είναι και εξαιρετική πηγή βιταμινών και ασβεστίου, ελεύθερο από λακτόζη και γλουτένη. Φυσικά, αν σας απασχολούν τέτοια θέματα, είμαστε κομπλέ και με αυτά. Φυσικά, στην μπεσαμέλ έχουμε βάλει αλεύρι, οπότε γλουτένη υπάρχει. Αλλά για άλλες χρήσεις, πολλές χρήσεις, κάποιες από αυτές θα σας τη δείξουμε και εδώ σε άλλα βίντεο για το συγκεκριμένο προϊόν, το ρόφημα του αμυγδάλου. Έχουμε και αυτό το πλεονέκτημα ότι δεν έχουμε γλουτένη. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση εδώ έχουμε το πλεονέκτημα ότι έχουμε φτιάξει μια εξαιρετική εναλλακτική νηστίσιμη και vegan μπεσαμέλ που θα μπει πάνω από όλο αυτό το ωραίο παστίτσιο που έχουμε φτιάξει, το εναλλακτικό παστίτσιο που έχουμε φτιάξει. Για το από πάνω, το τραγανό στοιχείο της υπόθεσης, λίγη τριμμένη φρυγανιά, αλλά θέλουμε, για να δώσουμε και περισσότερο ενδιαφέρον, πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω και τις υφές. Οπότε, το τραγανό στοιχείο που θα πάρω από αυτό το τριμμένο κάσιους, αλλά και η γεύση που θα μου δώσει, είναι και τα δύο εξαιρετικά και ταιριάζουν πάρα πολύ όμορφα. Θα το έτρωγα και τώρα έτσι λίγο με το κουτάλι. Αλλά θα το ψήσουμε σε δυνατό φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου, σαν κλασικό παστίτσιο, μέχρι να οδύσει από πάνω και να γίνει σούπερ λαχταριστό. Έτοιμοι να σερβίρουμε το παστίτσιο και όπως βλέπετε εδώ υπάρχει ήδη επίσκεψη, έχει γίνει επίσκεψη, αλλά θα βγάλουμε και ένα κομμάτι. Θέλω να δείτε εδώ πόσο ωραία και κρεμώδης είναι αυτή η μπεσαμέλ. Ζουμερό, λαχταριστό, ωραία χρώματα. Να βγάλουμε και ένα εδώ από το ταψάκι. Και φυσικά, εάν θέλετε λίγη σάλτσα ντομάτα μαζί και σας αρέσει αυτός ο συνδυασμός, γιατί όχι, ή λίγο ακόμα κάσιους, τέλος πάντων, εδώ πέρα. Για μένα η σάλτσα ντομάτας είναι πολύ ταιριαστή, γιατί μας δίνει μια οξύτητα που τη χρειάζεται το όλο πιάτο. Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε έναν εξαιρετικό τρόπο και να εξυπηρετήσετε ένα καταπληκτικό προϊόν, το ρόφημα αμυγδάλου, αλλά να παραλλάξετε μια πολύ γνωστή και αγαπητή σε όλους μας συνταγή, το κλασικό παστίτσιο, και να φτιάξετε μια vegan και νηστίσιμη επιλογή για να καλύψετε με αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες σας, χωρίς να χάσετε καθόλου από την απόλαυση αυτού του φαγητού. Λοιπόν, φτιάξτε το, κάντε τα subscribe, τα like, τα share και όλα αυτά, γράψτε τις εντυπώσεις από κάτω και μαζί θα τα πούμε στην επόμενη λαχταριστή συνταγή. Μέχρι τότε, να περνάτε όμορφα.